Έχουμε επιστρέψει φίλες και φίλοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να καλησπερίσουμε τον εξαιρετικό συνάδελφο από το voriosellas.gr, τον κύριο Νίκο Δημαρά. Καλό απόγευμα, κύριε Δημαρά. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, κύριε Δημαρά, χαίρομαι που τα ξαναλέμε και μαζί. Βεβαίως, και η χαρά είναι και δικιά μου πολύ μεγάλη. Γιατί, εντάξει, η Χριστίνα δεν μπορούσε σήμερα, οπότε νομίζω ότι κάνουμε αναπλήρωση επάξια. Νομίζω ναι, και βεβαίως είναι μεγάλη χαρά που μιλάω τηλεοπτικά μαζί σας, γιατί ήσασταν και δάσκαλός μου στη δημοσιογραφία, οπότε είναι σαν να δίνω και εξετάσεις για άλλη μια φορά, κύριε Δημαρά. Και δική μου τιμή, όχι, ήταν η παρουσία σου στη σχολή και μετά είναι αξιόλογη και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η πολύ καλή πορεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Δημαρά, να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα το μείζον αυτό, ότι έχουμε την επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, με όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή λίγες μέρες μετά το Sofa Gate που ήταν μια προσβολή. Αντρέα μου, θα πάμε εκεί, ναι. Απλώς επειδή έβλεπα ότι μιλούσατε με τον κύριο Γκανούλη νωρίτερα και θίξατε θέματα περιβάλλοντος και θέματα του γενικότερα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αλλά και ευρύτερα του νομού και της περιφέρειας, επειδή ο κύριος Γκανούλης είναι και περιφερειακός σύμβουλος, ήθελα να σου πω ότι εμείς τώρα και εδώ στην Καλαμαριά από όπου σου μιλάω έχει ξεκινήσει έτσι μια κινητοποίηση για το θέμα του κυβερνίου, για το γνωστό παλατάκι. Θα είδατε αυτές τις μέρες όλοι ότι υπάρχει μία πρόθεση, δηλώθη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, να παραχωρηθεί σε ιδιότητα προς αυτός του κυβερνίου, το παλατάκι δηλαδή, για διάφορες χρήσεις, ενδεχομένως και για εμπορικές χρήσεις. Ωραία, είναι κακό αυτό, λέτε, κύριε Δημαρά? Ναι, αυτό επί χρόνια όλοι οι φορείς της πόλης και κεντρικά φυσικά ο Δήμος Καλαμαριάς, στον οποίο, στο ευρύτερο χώρο του οποίου ανήκει η έκταση αυτή, περίμεναν και επιθυμούν αγωνιωδώς να γίνει μία αξιοποίηση που θα να είναι ένα μεγάλο κέντρο πολιτισμού, ένα κέντρο για τον απόδημο ελληνισμό, γιατί πράγματι εκεί είχαν γίνει πολλές εκδηλώσεις των οργάνων που ήταν αρμόδια του ΣΑΕ, δηλαδή εν προκειμένου, για τον απόδημο ελληνισμό. Και μάλιστα είχαμε κάνει και εμείς τότε που ήμουν στην ΕΡΤΡΙΑ πολλές εκδηλώσεις σε αυτό το χώρο. Είναι ένα εξαιρετικό κτίριο και ιστορικής και πολιτισμικής αξίας. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι, δηλαδή αυτό ήταν τα θερινά ανάκτορα των βασιλέων όταν ερχόταν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τώρα οτιδήποτε ένα γήπεδο ή ένας χώρος, άντε το δίνω για αξιοποίηση. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός στην κληρονομιά αυτής της χώρας. Γνωρίζουμε όμως, κύριε Δημαρά, ότι οτιδήποτε μένει στο δημόσιο, ρημάζει. Δεν αξιοποιείται και στο τέλος καταστρέφεται. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα μπορούσε και αυτό, αυτή η επιτροπή που συγκροτείται τώρα αυτές τις μέρες, μια επιτροπή αγώνα αν θέλετε, και στην οποία συμμετέχω, έχει ως βλέπει ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης. Λέμε ότι ήδη έχουν δοθεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ για το ανάκτορο του Τατοίου για αξιοποίηση του αντιστοίχου ανακτόρου των χειμερινών δηλαδή ανακτόρων, και γιατί όχι για των θερινών, κύριε που Δημαρά, είναι της Θεσσαλονίκης. Επειδή αγαπάτε... Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλές προτάσεις. Αγαπάτε την ιστορία. Αγαπάτε την ιστορία. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα, καλός ή κακός, είχε βασιλεία για πάρα πολλά χρόνια. Τα ανάκτορα του Τατοίου θα γίνουν μουσείο, να είναι επισκέψιμα στον κόσμο. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει εδώ, να αναδειχθεί η βασιλική ιστορία. Δεν είναι. Στις Βερσαλίες, δηλαδή, οι Γάλλοι πουλάνε ιστορία. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς αυτό? Γιατί όχι. Γιατί όχι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της ιστορίας. Δεν πρέπει να έχουμε προκαταλήψεις απέναντι στην ιστορία. Αλλά υπάρχουν τόσες χρήσεις
όπως επίσης γειτνιάζει η περιοχή με τα περιβόητα απολυμαντήρια των προσφύγων που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εδώ θα μπορούσε να, να είναι ένα συγκρότημα, να δημιουργηθεί ένα συγκρότημα και μουσιακού και πολιτισμικού χαρακτήρα και ιστορικού τουλάχιστον, και να είναι επισκέψιμο και να έχει απόδοση. Μου λέτε ότι συμμετέχετε και στην επιτροπή, μου λέτε, συμμετέχετε στην επιτροπή αυτήν. Είναι τώρα υποσυγκρότηση στην επιτροπή που κάνανε μια πρόταση και είπα ναι, γιατί αξίζει τον κόπο να το δούμε από μια άλλη σκοπιά. Και ξέρεις, Ανδρέα μου, ποιο είναι το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι επειδή έχει προηγηθεί η προκήρυξη για το θέμα για τη Μαρίνα της Αρετσούς, είδα το σχέδιο αυτό του ΤΑΙΠΕΔ δηλαδή, και εδώ μιλάμε για οικοδομικούς συντελεστές τεράστιους που θα γίνουν κτίρια, εμπορικά κέντρα. Υπάρχει και μία πρόβλεψη, επιμέρους πρόβλεψη για το περιβάλλον ή για χώρους ψυχαγωγίας. Αλλά αυτό που πάει στο μυαλό όλων είναι η τσιμεντοποίηση. Δεν θέλουμε τόσο πολύ τσιμέντο, δεν θέλουμε τόσες, το λέω εγώ, το λέω έτσι, αμερικανικό τρόπο, αμερικανιές στη ζωή μας. Δηλαδή, κοιτάξτε τι γίνεται στο εμπορικό κέντρο στο κόσμο, ας πούμε. Όλοι οι χώροι, καταστήματα να το εκμεταλλευτούμε, το πάρκινγκ, παντού τσιμέντο, παντού εκμετάλλευση. Αφήστε και λιγάκι να παίρνουμε μια ανάσα. Έχει ένα πρανές εδώ η περιοχή της Αρετσούς από κάτω. Ένα υπέροχο δασίλειο, δηλαδή από το κυβερνείο μέχρι και τη Ρέμβη τέρμα. Είναι ένα υπέροχο αλσίλειο. Το οποίο όμως δεν επισκέπτεται ο κόσμος. Δεν το επισκέπτεται ο κόσμος, δεν πηγαίνει για βόλτες. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυτή, υπάρχει μόνο το ενδιαφέρον για το οικονομικό, για το κέρδος. Το ίδιο πράγμα τώρα γίνεται και το παρατάκι. Υπάρχει δυνατότητα, λέω σαν μία λύση, να γίνει μία σύμπραξη ενδεχομένως και του Δημοσίου, αλλά κυρίως της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον Δήμο Καλαμαριάς και έναντι κάποιου συμβολικού ενοικίου, προς την εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, αφού αυτή είναι τώρα ο κύριος ιδιοκτήτης, ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος μέσα σε αυτό το πνεύμα που είπαμε νωρίτερα. Δεν είναι δηλαδή, μπαίνει ένας διευθύνων σύμβουλος και λέει «Α, έχω αυτό το ακίνητο», το βλέπει σαν φιλέτο. Μα το κυβερνείο είναι δεσπόζη του Θερμαϊκού και είναι ένα σύμβολο για αυτή την πόλη. Σωστά. Δεν είναι ένα εμπορικό φιλέτο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Αυτό είναι το κομμάτι της διαφωνίας μου, παρότι συμφωνώ μαζί σου ως προς το ότι εγκαταλείπονται όσοι χώροι ανήκουν στο δημόσιο, γιατί δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, δεν υπάρχει ο κανόνας αυτός της ευαισθησίας και της ευσυνειδησίας από αυτούς που θα έπρεπε να το διαχειρίζονται. Κλείνω την παρένθεση και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσες για να μιλήσω για ένα θέμα που αφορά όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, κανονικά αφορά όλους τους Θεσσαλονικείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ στην Καλαμαριά έχουμε μια ιδιαίτερη, πιο αυξημένη ευαισθησία. Πάντως μου κάνει εντύπωση, πώς δεν πήγε στο ΤΑΙΠΕΔ το συγκεκριμένο ακίνητο. Ουσιαστικά είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή είναι το ταμείο αυτό, το υπερταμείο που λένε για την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, πίσω από τις ωραίες λέξεις πολλές φορές δεν κρύβονται ωραία πράγματα. Αλλά απλώς να διευκρινίσουμε δηλαδή ότι πρόκειται για την κεντρική κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα περιφέρειας τόσο πολύ ή Δήμου. Είναι στο Υπουργείο το θέμα. Η περιφέρεια, ο Δήμος και νομίζω και οι τοπικοί βουλευτές πρέπει το θέμα να το δουν στην πραγματική του διάσταση με ένα διαφορετικό μάτι και κυρίως με την άποψη ότι δεν είναι ένα εμπορικό φιλέτο. Μάλιστα. Μην το πάμε όλοι, μην το πάμε πάντα εκεί. Τώρα, περνάμε στα εθνικά μας θέματα, μια και μου έθεσε στην αρχική ερώτηση, που είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι και πράγματι και το πιο, από τα γεγονότα τα σημερινά, τα πιο σπουδαία και τα πιο σημαντικά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια βούληση από την πλευρά της Άγκυρας, από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν, για μια νέα πολιτική η οποία δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί αθώα. Δηλαδή η Τουρκία δεν μας έχει συνηθίσει σε πολιτικές που να έχουν μια ειλικρινή προοπτική
και μια διευθέτηση με βάση αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε, με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν φαίνεται ότι αποδέχεται πλήρως τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, δεν αποδέχεται την ισχύ των συνθήκων, και πάμε και στη συνθήκη του Μοντρέ, αλλά έχει επανειλημμένα μιλήσει και τη συνθήκη της Λοζάνης. Και τώρα λοιπόν προξενεί κατάπληξη, θα έλεγα, το γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν παίρνει μια πρωτοβουλία και καλεί τον κύριο Τσαβούσογλου, τον κύριο Τέντια, μετά από το πριν συναντήσει τον κύριο Τσαβούσογλου, να κάνουν συζήτηση σε λίγη ώρα που θα γίνει στην Άγκυρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι οι προθέσεις του κυρίου Ερντογάν ειλικρινής, αλλά αυτό δεν μας αφήνει περιθώρια να το αποδεχθούμε και να το σκεφτούμε για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο προς την Ευρώπη και δευτερευόντως ή ίσως και κυριότερα προς την Αμερική, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή αισθάνεται τον τελευταίο καιρό ως μη αγαπητός και ιδιαίτερα προστατευόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο κύριος, ακόμη ο κύριος Μπάιντεν, ούτε καν έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του. Φαίνεται δηλαδή ότι σε έναν βαθμό τον αγνοεί. Άλλωστε έχουμε δηλώσεις του κυρίου Μπλίνκεν, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών άλλων παραγόντων που θέλουν η Τουρκία να αλλάξει τακτική και γραμμή σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, δηλαδή Ανατολική Μεσόγειος, ανθρώπινα δικαιώματα και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως είναι τα αυτά των γυναικών, και γιατί αποσύρθη. Μα πριν λίγες μέρες έκανε την προσβολή αυτή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα πιστεύετε ότι έχει αλλάξει, το ξανασκέφτηκε? Αυτό λοιπόν θέλω να τονίσω, ότι κάτι κρύβεται. Πιστεύω ότι κρύβεται η πρόθεση του Ερντογάν να φανεί, να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Να δείξει δηλαδή ότι να εγώ επιθυμώ διάλογο. Δεύτερον, φαίνεται ότι επιθυμεί, σε σχέση και με αυτά που συζήτησε με τον Λίβιο Πρωθυπουργό, ότι να γίνει, και αυτά που είπε ο Λίβιος Πρωθυπουργός, να γίνει ένα κομμάτι επίσημο της διευθέτησης του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου πέρα από τα δικά του όρια, δηλαδή να φτάσει η επεκτατικότητά του, λέει, ήδη το είπε και χθες, μέχρι τη Λιβύη, τα χωρικά, είδατε να έχει δικαίωμα και εκεί να κάνει γεωτρήσεις και έρευνες, ακόμη και μέχρι τη Μάλτα δηλαδή. Θέλει λοιπόν να παίξει ένα τέτοιο παραγωγικό ρόλο. Πιστεύω όμως, ακόμη ως καχύποπτος δημοσιογράφος, αγαπητέ Ανδρέα, ότι έχει δει η γάτα αυτή, ο Ερντογάν, αλεπού μάλλον θα έλεγα, όχι γάτα, οι γατούλες είναι πιο προσιτά ζωάκια. Σωστά. Έχει δει η αλεπού την ικανότητα του κυρίου Δένδια, ο οποίος έχει γενικότερα της κυβέρνησης, αλλά ειδικότερα του κυρίου Δένδια, εγώ θέλω να το πω αυτό, οφείλουμε να το λέμε, έχει ξεσηκώσει Αίγυπτο, Ισραήλ, τώρα άρχισε και τις επαφές με τη Λιβύη. Είναι πανταχού παρόν. Σήμερα είχαν τριμερή με Κύπρο και Λίβανο. Έχει δηλαδή μία δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κυρίως και στα Βαλκάνια, η οποία σου λέει ο πονηρός Ερντογάν, πού το πάει, ποιος είναι αυτός ο Δένδιας, να τον δούμε από κοντά. Μάλιστα. Να δούμε τι ψάρια πιάνει, να δούμε πού πάει το μυαλό του, γιατί πολλές φορές, όπως γίνεται και στο σκάκι και σε άλλα παιχνίδια, πρέπει να ψάχνεις να γνωρίζεις καλά τον αντίπαλό σου, και στο ποδόσφαιρο γιατί το αγαπητό μας άθλημα, να ξέρεις καλά ποιον έχεις απέναντί σου, τι μέθοδους ακολουθεί, τι κάνει, για να μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Πάντως, αγαθές προθέσεις από τον Ερντογάν δεν βλέπω, παρότι μπορεί 7 η ώρα το απόγευμα που υπάρχει, θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου με τον κύριο Τσαβούσογλου και τον κύριο Δένδια, να βγουν να κάνουν ένα κοινοθέν ότι κάνουν μια επιτροπή για τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών, για μια συνεργασία ενδεχομένως στον τουρισμό, για μια συνεργασία σε ένα επίπεδο ταξιδιωτικών διευκολύνσεων, γιατί υπάρχει και μια αγωνία μεγάλη στην Τουρκία.
το τι θα γίνει με τον τουρισμό, όπως υπήρχε και πέρσι. Φυσικά, ναι. Μάλιστα πέρσι ο τότε υπουργός τουρισμού της Τουρκίας είχε επικοινωνήσει με τον κύριο Θεοχάρη και είχε ζητήσει να υπάρχει μια συνεργασία. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει κάτι καλό. Πάντως έχουν γνώση οι φύλακες και ο κύριος Ερντογάν αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη. Αλίμον, άμα δεν ήμασταν υποψιασμένοι ενώ ως Ελλάδα, ως κράτος, ως κυβέρνηση. Γιατί κρίνεται από την προϊστορία. Ακριβώς. Αυτό το οποίο περιμένει να δει κανείς. Μάλιστα. Τώρα, στα επόμενα βήματα. Κύριε Δημαρά, είχαμε την άσχημη είδηση της δολοφονίας του δημοσιογράφου συναδέλφου του Γιώργου Καραϊβάζ. Και βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάστε πολύ καλά τη δολοφονία που δεν έχει εξιχνιαστεί ακόμα του Τζόρτζη Αθανασιάδη. Υπήρχε η δολοφονία του Σοκράτη Γκιόλια, του Παναγιώτη Μαυρίκου μέσα στο αυτοκίνητο υπό παράξενες συνθήκες, ακόμα και πριν λίγο καιρό η απόπειρα δολοφονίας του Στέφανου Χίου. Βλέπουμε λοιπόν μια σειρά έτσι, γεγονότων. Και το τίμημα που πληρώνουν οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο είναι βαρύ κάθε χρόνο. Υπάρχουν πολλές δολοφονίες. Έτσι δεν είναι, κύριε Δημαρά? Έτσι. Οπότε. Πώς σχολιάζετε όλα αυτά? Ότι υπάρχει επί χρόνια στην λειτουργεί στην Αθήνα κυρίως. Παλιότερα είχαμε και στη Θεσσαλονίκη ορισμένα περιστατικά, να θυμίσω, ας πούμε, περιστατικά υποκόσμου, δηλαδή κάτι τύπους που λειτουργούσαν με νόμους της μαφίας για να ελέγχουν την νυχτερινή ζωή, για να ελέγχουν τις χαρτοπαιχτικές λέσχες, να ελέγχουν τα μαγαζιά, τα μπαρ, τα μπουζοξίδικα κτλ. Και είχαν εκείνοι και ορισμένες ανθρωποκτονίες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι και τα ονόματα, έχω καλύψει και τα περιστατικά, τα γεγονότα αυτά, δημοσιογραφικά κτλ. Αλλά έχουν καταλαγιάσει τα τελευταία χρόνια, ενδεχομένως και γιατί δεν υπάρχει χρήμα να διακινείται τη νύχτα, δεν κινείται, ναι, τίποτα. Όχι όπως παλιά ακριβώς. Είναι αυγάρων δηλαδή. Και συνεπώς έχουν επικεντρώσει τον ενδιαφέρον στην Αθήνα. Υπάρχει μία μαφία, έτσι όλα τα στοιχεία αυτό δείχνουν και από ό,τι διάβασα και από ρεπορτάζ συναδέλφων εξ Αθηνών, ο Καραϊβάζ, ο αείμνηστος ο Γιώργος, το ψάχνε το θέμα. Είχε αυτή την διάθεση για των αποκαλύψεων, δηλαδή του ερευνητικού έργου του δημοσιογράφου. Έδινε μεγάλη σημασία σε αυτό και πιθανότατα να μπήκε και είναι προφανώς ότι μπήκε στη μύτη κάποιων οι οποίοι ήθελαν να τον εκτελέσουν, να τον βγάλουν από τη μέση. Τώρα, ήταν γιατί επρόκειτο να καταθέσει επισήμως στις εισαγγελικές αρχές κάποια στοιχεία τα οποία θα εξέθεταν πολλούς από αυτούς, είναι μία εκδοχή αυτή. Ήταν ένα πιο μεμονωμένο περιστατικό, γιατί άκουσα κάτι για κάτι λαθρεμπορίες, για μία σπήρα λαθρεμπορίας από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με λαθρεμπορίες χρυσού κτλ. Μπορεί να ήταν και αυτό ένα πιο περιορισμένης έκτασης. Αυτό όμως που με ενοχλεί αφάνταστα και έχει διαχρονική, θα έλεγα, σημασία, είναι η μη συμμόρφωση σε όλη την ιεραρχία της ελληνικής αστυνομίας ορισμένων ελάχιστων επίορκων οι οποίοι ή κάνουν τα στραβά μάτια ή χρηματίζονται από αυτά τα κυκλώματα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι θέμα μιας πιο αυστηρής, είδα κάτι οργανογράμματα που παρουσίασε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αλλά δεν με ικανοποιεί αυτό. Εγώ ήθελα η αστυνομία να λειτουργεί με άλλους κανόνες, με κανόνες δηλαδή που να έχουν μία διαφανέστερη διάταξη σε όλη την ιεραρχική δομή
με έμφαση περισσότερη στην εκπαίδευση, στη μόρφωση, στην παιδεία, να ξέρουν τους νόμους, δηλαδή να καλλιεργήσουμε, να έχουμε καλλιεργημένους ανθρώπους, καλλιεργημένους αστυνομικούς σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στην καταπολέμηση αυτής της εγκληματικότητας. Τόσο ως προς τη δυνατότητα αποκάλυψης των κυκλωμάτων, όσο και πολύ περισσότερο του αποκλεισμού της συμμετοχής έστω ελάχιστον επίοργων. Στην καριέρα σας τόσο στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ είχατε δεχθεί ποτέ απειλές? Όχι ακριβώς. Υπήρχαν ορισμένες περιπτώσεις που δεν ήταν απειλές κατά της ζωής, αλλά ήταν να θα σου κάνω μήνυση αν κάνεις αυτό ή θα σου κάνω αγωγή. Τώρα τα τελευταία χρόνια μετά το 95-96 έχουμε τον Μπαμπούλα, τον νόμο περιτύπου, ο οποίος έχει μια βιομηχανία αγωγών και μηνύσεων, βεβαίως. Ναι, δηλαδή μπορεί να σε σβήσουν. Τυποκτόνος νόμος. Ότι τάχα μπτήθε τους συκοφάντησες και άντε να αποδείξεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας. Μάλιστα. Αυτός ο νόμος, κατά τη γνώμη μου, είναι κατάπτυστος. Δηλαδή, ναι, να ελέγχεται το τι λέμε, το τι γράφουμε, το τι μεταδίδουμε, αλλά πώς, από τις επίσημες αρχές, εσουρού. Σωστά. Βεβαίως, εάν κάνω κάτι συκοφαντικό, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Τάδε, να πάτε στο εσουρού να με καταγγείλετε ή σε μία αρχή και να έχω τις συνέπειες να μου κλείσετε το μαγαζί, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε τηλεόραση, είναι οτιδήποτε. Αλλά όχι να μου ζητάτε 300.000 ευρώ που να υποθηκεύσω ακόμη και τα εγγόνια μου. Πάλι δεν θα μπορέσω να τα πληρώσω. Ναι. Για να μπορέσω να επιβιώσω. Μάλιστα. Αυτό είναι μια ακραία φυσικά κατάσταση. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Δημαρά, διάβαζα εδώ ένα βιβλίο. Είναι αυτό εδώ. Εγκλήματα γένους θηλυκού στην Ελλάδα. Το έχει γράψει ο Πάνος ο Σόμπολος, ο δημοσιογράφος. Ναι, ο καλός συνάδελφος και φίλος. Και διαβάζω εδώ στη σελίδα 281 για ένα έγκλημα που είχε γίνει στην Θεσσαλονίκη και αφορούσε την πρώην σύζυγο του Απόστολου Φωκάν, δεν κάνω λάθος, που δολοφόνησε τον άντρα της. Και λέει εδώ, διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο, λέει: «Περίπου 15 μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1984 εκδικάστηκε η υπόθεση στο πρωτοβάθμιο κακουργοδικείο Θεσσαλονίκης. Τη δίκη παρακολούθησε κάνοντας ρεπορτάζ ο αξιόλογος συνάδελφός μου Νίκος Δημαράς, δικαστικός συντάξης με τον οποίο δουλέψαμε αρκετά χρόνια στη Μακεδονία. Όσα είχε καταγράψει και δημοσιεύσει τότε στη συγκεκριμένη εφημερίδα από τη δίκη παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό και τα παραθέτω». Και έχει 6 σελίδες με όλο σας το ρεπορτάζ από εκείνη τη δίκη, κύριε Δημαρά. Ευχαριστώ πολύ. Και πείτε μας δύο λόγια για εκείνη την υπόθεση. Για την παρουσίαση αυτή από τον συνάδελφο τον Πάνο τον Σόμπολο. Ναι, ήταν μια δίκη που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη της Θεσσαλονίκης. Είχαμε πάθει πλάκα που λέτε στις νεότεροι, όταν είδαμε να προσάγεται στην εισαγγελία μια ωραία γυναίκα, μια έτσι εμφανίσιμη και καλοντυμένη γυναίκα, η οποία δεν ξέραμε τι έχει κάνει. Πάμε, μας λένε στην εισαγγελία, γιατί δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμη πλήρως το έγκλημα, ότι έχει προσαχθεί για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Είχε σκοτώσει τον επόμενο σύζυγό της, ο οποίος ήταν ψάρας, το επώνυμό του ήταν Μελιδόνης, έχουν δημοσιευθεί αυτά στις εφημερίδες και στο βιβλίο αυτό του Παναγιώτου Πάνου του Σόμπουλου. Η ανθρωποκτονία έγινε στο Αγγελοχώρι, σε ένα παλιό οίκημα, όπου εγκαταβιούσε το ζευγάρι. Αυτή ήταν μια κυρία, όπως είπατε, από μια αριστοκρατική και πλούσια οικογένεια της Θεσσαλονίκης, αλλά ο έρωτας πλούτη δεν κοιτά και άφησε τα πλούτη για τον ψαρά. Αγάπησε τον ψαρά που τον συναντούσε στην ψαραγορά και στο καπάνι. Και υπήρχε ένας έρωτας μεγάλος, αλλά πολλές φορές οι έρωτες περνούν και αφήνουν πολύ άσχημα κατάλοιπα ή φέρνουν μια ολέθρια, όπως είναι η γνωστή ταινία με τίτλο «Ολέθρια σχέση», που καλά θα είναι να τη δουν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν αυτή η σχέση
ανετράπη, η σύζυγος έμενε σε μια, όπως είπα, σε ένα χαμόσπιτο, σε μια παράγκα, ενώ ο ψαράς άρχισε, όπως τώρα αναφέρω αυτά που είπε στην απολογία της, τους ισχυρισμούς της τότε κατηγορουμένης, η οποία είπε λοιπόν ότι την έδερνε, τη συμπεριφερόταν άσχημα και είχε αρχίσει να έχει σχέση με άλλες γυναίκες και ερχόταν πολύ αργά και μάλιστα εκεί που μένανε μεθυσμένος, ξέρω εγώ, και πάλι την ξυλοκοπούσε όταν αυτοί διαμαρτύρονταν γιατί με παρατάς, γιατί με αφήνεις. Και κάποια στιγμή που τον είχε πάρει ο ύπνος τον ψαρά, το λάθος του ήταν και κυνηγός, είχε μία καραμπίνα κρεμασμένη και ενώ κοιμόταν πήρε η γυναίκα την καραμπίνα και τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Ήταν ένα θλιβερό περιστατικό. Πότε έγιναν όλα αυτά? Είχε μία απήχηση τεράστια στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει και αυτά τα στοιχεία του κοινωνικού χαρακτήρα που σας είπα προηγουμένως. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσπάθησα να, πέρα της επίσημης απολογίας που είχε στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, προσπάθησα να τη συναντήσω και σας αποκαλύπτω έτσι πρώτη φορά, ούτε στον Πάνο Σόμπολο το είχα πει, ότι περίμενα να αποφυλακιστεί. Είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη εξαίτια την ποινή της στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου είχαν οργανώσει και έκανε διπλή δουλειά, δηλαδή για να μειωθεί η ποινή, εργαστήρια γυναικών, είχε οργανώσει εργαστήρια που ήταν υφαντήρια, υφαντικής, διαφόρων σχολείων των γυναικών, μαγειρικής, και είχε πολύ καλή επίδοση εκεί. Αυτά εγώ τα είχα πληροφορηθεί από το περιβάλλον του θύματος. Ψαρά. Και μάλιστα μία μέρα εδώ στον Μπάτι, που λέω ένα έτσι υπέροχο σημείο και ένα ταβερνάκι ιστορικό της Θεσσαλονίκης, όταν είχα πάει στο διπλανό τραπέζι, ήταν ο αδελφός του θύματος του ψαρά, τον οποίο μόλις τον είδα, τον είχα αναγνωρίσει από τα δικαστήρια, πήγα και τον πλησίασα και του λέω, ρε εσύ, θέλω να βρω άμα αποφυλακιστεί η γυναίκα αυτή. Και μου λέει, αποφυλακίστηκε πριν από 10 μέρες και πέθανε. Μάλιστα. Και έτσι δεν κατέστη δυνατόν. Πότε έγινε αυτό, γιατί, δηλαδή ποια ημερομηνία, ποιο έτος? Αυτό πρέπει να πάει τώρα πλέον μία δεκαετία περίπου. Μάλιστα. Από τότε που συνέβη. Απλώς το αναφέρω, Ανδρέα, γιατί έτσι εκμεταλλεύομαι και το χρόνο σου για λίγο ακόμη, επειδή έχω επιλέξει 10 τέτοιες ιστορίες, δικαστικές ιστορίες, που έχουν μία τραγικότητα και έχουν μία ιδιαίτερη κοινωνική διάσταση, φιλοδοξώντας να τις συμπεριλάβω σε ένα βιβλίο που πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα εκδοθεί. Ωραία, και θα το συζητήσουμε εδώ. Κύριε Δημαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είπατε και το τέλος της ιστορίας, γιατί στο βιβλίο του Σόμπολου δεν αναφέρεται το γεγονός που μόλις τώρα μας είπατε, και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια και χάρηκα που το είπα. Και εγώ το ίδιο. Φίλες και φίλοι, υπερβήκαμε λίγο το χρόνο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.